Αυτή είναι η ενδεκάδα της Ριέκα με τον Πάρσκαλο στο τέρμα. Οι τρεις στόπερ όπως την Τούμπα, Ζωάο Εσκοβάλ, Κρέσιτς, Γκάλοβιτς. Οι δύο ακραίοι επίσης, Τόμετσακ, Βούξεβιτς, δύο κεντρικοί χαφ, ο Πάβισιτς και ο Λεπινίτσα, ο σκόρερ στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ με τον Πασχαλάκη, ο Λουκάς Τέιλορ δεξιά στη θέση του τραυματία Ροντρίγκο Σοάρες και όλοι οι υπόλοιποι όπως Τούμπα, Βαρέλα, Κρέσπο, Βιερίνια, Κούρτιτς, Σβάμπ, μπροστά τους ο Μπίσεσβαρ και στα φτερά ο Ελκαντουρί με τον Άντρια Ζίβκοβιτς. Σβιτέρσκι, μια πάσα πολύ καλή και βγαίνει ο Λούκας Τέιλορ και πατάει στην περιοχή της Ριέκα, το τάκλινγκ αποτελεσματικό. Προηγουμένως η επίθεση του ΠΑΟΚ με τον Λούκας Τέιλορ και η αποτελεσματική επέμβαση από τον Άμπεμ και όχι τον Άμπας, που έκανε την καλή αμυντική δουλειά στην πρώτη καθαρή αξιόλογη επίθεση του ΠΑΟΚ. Προηγουμένως τώρα όμως ο ΠΑΟΚ κερδίζει την μπάλα ψηλά. Ο Σφάμπ εκτοξεύει το σούτ του Δοκάρη, κρατάει την μπάλα μες στο παιχνίδι ο Ζίβκοβιτς, παγωμάρα στην Ρουεβίτσα. Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει με τον Σβιντέρσκι, Ελκαντουρί, δεύτερο δοκάρι. Έξοδος του Πρέσκαλο, προσπάθεια του Σβιντέρσκι. Αυτό είναι το δεύτερο με τον Ομάρ Ελκαντουρί. Εδώ το γύρισμα του Κούρτιτς. Και εδώ, από την πάσα του Σβιντέρσκι με το αριστερό, η βολίδα του Στέφανο Σβάμπ και αυτή στο ίδιο σημείο. Σβιντέρσκι, ωραίο σπάσιμο της μπάλας για τον Σβάμπ που ανεβαίνει. Διανύει αρκετά ενόχλητος όλα τα μέτρα στην περιοχή. Πάσα για τον Ελκαντουρί, αυτή τη φορά δεν την γλιτώνουν. Λίγο πριν το δεκάλεπτο, οι δύο συντελεστές, οι άνθρωποι που είχαν τα δοκάρια προηγουμένως, ασίστ ο ένας, γκολ ο άλλος. Εδώ είναι η ασίστ από τον Σβάμπ. Πολύ ωραίο ξεπέταγμα του Ομάρ Ελκαντουρί στην έξοχη πάσα του Αυστριακού και το γκολ για τον ΠΑΟΚ από τον Μαροκινό. Δεν σιγουρεύει την πάσα για τον Βιερίνια, το καταλαβαίνει ο Τόμετσακ και κοιτάζει πώς να επωφεληθεί ο δεξιός μπακ που κάνει μια κάθετη κίνηση και το σουτ βολίδα. Η πρώτη απειλή, καθαρή απειλή. Πέρασε από τον Ζωάο Εσκοβάλ, ο Μπίσεσβαρ κλείνει προς τα μέσα για να κάνει να τελειώσει μόνος του την φάση, ο Πέρσκαλο με τις γροθιές. Πίσες βαρύνε, δικαιούται να κάνει ό,τι θέλει. Ο Άμπεμ. Ο Ντόρμιτς σπάει την μπάλα. Άμπας, εκκίναξε από τον Πασχαλάκη, out. Προηγουμένως το σούτ ήταν από τον Τόμετσακ, τώρα από τον Άμπας και τα δύο εκτός στόχου. Ρίεκα ΠΑΟΚ 0-1. Η εκτέλεση από τον Βιερίνια πάνω από το τέρμα του Πέρσκαλο λίγη. Ο συναγερμός για την οικοδέσποινα ομάδα βγάζει την μπάλα στην επιθετική της ανάπτυξη η Ριέκα. Πάσα του Άμπας, πέρασε και ο Τόμετσακ αστοχή. Άρχισε μια ματιά. Πιθανόν ο Στέφανο Σβάμπ να ακουμπάει την μπάλα με το χέρι. Σβάμπ διανύει πάλι διαθέσιμα μέτρα, βρίσκει τον Ελκαντουρί, το σούτ του Ελκαντουρί, δοκάρι, κεφαλιά έξω από τον Σβάμπ. Από τα 30 μέτρα η φωτοβολίδα του Ελκαντουρί, πιθανόν να βρήκε και λίγο την μπάλα, την βρήκε ο Πρέσκαλο. Χαμηλά ο Τόμετσακ, δεν βγαίνει η μπάλα, ο Ντόρμιτς ένα εύκολο σούτ για τον Πασχαλάκη. Άμπεμ, κόψιμο του Βαρέλα και έρχεται για ένα σούτο στελάχι. Στέιλορ, κίνηση του Ελκαντουρί για να πάρει την μπάλα, τον ακολούθησε ο Γκάλοβιτς. Μπαίνει ο Ζίβκοβιτς, μπάλα στο αριστερό πάνω στον Κρέσιτς, Μπίσεσβαρ πάνω στον Τσέριν. Κλέψιμο του Ζίβκοβιτς και γρήγορη πάσα για τον Σβιντέρσκι. Καγκάβα, 0-2, εδώ ήταν η στιγμή, εδώ ήταν η ευκαιρία. Χτυπάει κοινικά ο ΠΑΟΚ. Η εκτέλεση με το αριστερό από τον Αυστριακό έφερε το 2-0 για τον ΠΑΟΚ. Εδώ είναι η πάσα από τον Σβιντέρσκι. Ασίστ από τον Πολωνό, η εκτέλεση του Αυστριακού, του Τόμας Μούργκ. Κανένα περιθώριο στον Πρέσκαλο, ούτε καν να κουνηθεί.